Κερατάς έδερε λάθος άνθρωπο. Τίποτα! Κερατάς έδερε λάθος άνθρωπο. Συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το θύμα. Δεν ξέρω αν περνάνε από το μικρόφωνο τα γέλια των παιδιών στο πλατό. Για πες. Γελάτε, λοκαημένος ο άνθρωπος. Ναι. Το θύμα την πάτησε λόγω συνεπωνυμίας, λέει. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Του φώτασε ο άλλος, δεν είμαι εγώ. Γεια ρε παιδιά, μισό λεπτό, συγγνώμη. Έλα, εντάξει, περίμενε. Μισό λεπτό, έτσι, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Φόδωσε ο άνθρωπος, σου λέει τι μου έκανες. Όχι, Παναγία μου. Συνεπωνυμία έκαψε Ηρακλιώτη και ρατά τον ξυλοφόρτο γιατί νόμιζε ότι ήταν ο εραστής της γυναίκας του. Όχι, τι έπαθε ο Χριστιανός. Και θα τον έδινε και η γυναίκα του μετά. Θα του πει. Ε! Uppercut! Uppercut! Direct! Πήγε και διέλυσε στο σπίτι γιατί δεν είμαι εγώ Χριστιανή μου. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Το θύμα μόλις που πρόλαβε να πει. Όμως η οργή των δύο ήταν τέτοια που τελικά τον έκανα να σήκω το λέει από το ξύλο. Το φοβέριξα. Και έκανα όσοι ήθελα να το δύο. Το μόνο λέει κοινό που είχε με το μήνυμα που βρέθηκε στο κινητό της γυναίκας ήταν η συνεπωνυμία με τον Αποστολέ και μόνο. Δεν είναι λέει γνωστή η αντίδραση της συζύγου για το θέμα αυτό. Βέβαια, τη συζύγου πιανού, του δαρμένου. Του δαρμένου τη συζύγου, γιατί και η σύζυγος το του είπε. Μη χαλάσει την εκπομπή.